Να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, να μην περιμένουμε. Να είμαστε καλοί οικοδεσπότες, όπως λες και εσύ. Βεβαίως, να είμαστε καλοί οικοδεσπότες, αυτό πρέπει. Και λοιπόν, να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του τμήματος της ΑΔΕΔΥ. Δεν είμαι καλή με το νομαρχιακό τμήματος. Μπράβο, με το νομαρχιακό τμήματος της ΑΔΕΔΥ. Κύριε Δερμιτζάκη, καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Δερμιτζάκη, είστε και εσείς στις επάλξεις, σωστά? Είμαστε στις επάλξεις, οπότε φαίνεται πρέπει να είναι και πολλά άλλα σωματεία. Πάρα πολύ. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και τα ξέρετε και εσείς που είσαστε στην καθημερινότητα και ότι τρέχουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε θέματα επιβίωσης του μέσου πολίτη. Αυτό. Θέλετε να σας ετοιμάζεστε για μια απεργία, αν δεν κάνω λάθος, έχει εξαγγελθεί απεργιακή κινητοποίηση από την ΑΔΕΔΥ, σωστά? Ακριβώς. Στις 28 είναι. Είναι 28 Φεβρουαρίου. Είναι προκηρυγμένη απεργία πανδημοσίου υπαλληλική. Είναι από την ΑΔΕΔΥ. Βέβαια, γίνεται με αφορμή και το δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι μια σημαντική αφορμή, διότι όπως καταλαβαίνετε, ένας χρόνος μετά που 57 συμπολίτες μας βρήκαν τραγικό θάνατο, δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά το ποιοι είναι υπεύθυνοι. Και πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν. Να σας διακόψω μόνο, να πούμε εντάχει, το είπαμε και χθες, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχει μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς για την τραγωδία των τεμπών, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του κ. Αρβανίτη που είχαμε εδώ και χθες. Αυτή και την ώρα είναι. Να προσθέσω σε αυτό, ανεβαίνει ευνηδιαστικά χωρίς να έχει προϋπάρξει, ας πούμε, κάποια συζήτηση και ο κ. Κασελάκης για να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι, είδαμε σε εξέλιξη, ναι, το είδαμε. Ναι. Και στη Βουλή. Ναι, είδαμε χτες την κατάθεση του κυρίου Καραμαλή, του τότε αρμόδιου υπουργού. Υπάρχει στο διαδίκτυο όλοι και νομίζω ότι θα μπορούσαν όλοι οι πολίτες να δουν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Σωστά. Θα κριθεί ο καθένας. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Το θέμα είναι, πέρα από την κρίση και την πολιτική, έτσι μια μικρή παρένθεση, και οι δικαστές τι πρέπει να υποδείξουν. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν είμαστε ειδικοί, αλλά πρέπει, το δικαστικό σώμα πρέπει κάτι να δείξει. Πρέπει να δείξει κάποια αποτελέσματα, ποιοι φταίνε σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Λοιπόν, ακρίβεια είδα είναι στη σύσκεψη, γιατί έχετε και μια σύσκεψη την Παρασκευή. Σωστά. Να πούμε, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Την Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε μια περιφερειακή, παγκρίτια περιφερειακή σύσκεψη, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ και του Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Θα έρθουν συνδικαλιστικά στελέχη από την εκτελεστική γραμματεία από την Αθήνα. Θα είναι διαπαραταξιακό. Είμαστε σύμφωνοι όλες οι παρατάξεις ότι πρέπει να αγωνιστούμε περαιτέρω για τους μισθούς μας και γενικότερα για την αξιοπρέπειά μας. Και θα σας πω τι εννοώ εντάχει, κάνοντας έτσι μια, αν μου επιτρέπετε, μια ιστορική αναδρομή τα τελευταία 13-14 χρόνια για το δημόσιο υπάλληλο. Όπως γνωρίζετε, ο δημόσιος υπάλληλος πριν 13-14 χρόνια στοχοποιήθηκε αρκετά από τις πρώτες μνημονιακές πολιτικές ότι ήταν ο υπάλληλος ο οποίος επί της ουσίας είναι αυτός ο οποίος είναι ευνοημένος, ο οποίος παίρνει πολλά χρήματα, ο βολεμένος. Από αυτά όλα, το μόνο που έμεινε, από αυτά τα κακό κείμενα, το μόνο που έμεινε είναι η μονιμότητα στο δημόσιο. Για να λέμε κάποιες αλήθειες, γιατί δεν θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι αρνητικά. Πρώτον, να πάρουμε τους μισθούς μας. Θα σας πω ένα μέσο όρο ότι ένας νεοδιόριστος το 2010 έπαιρνε γύρω στα 1.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει με τα 670. Ναι, αλλά δεν έχει προαναγγείλει, εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Να σας πω, δεν έχει προαναγγείλει, είχε ήδη προαναγγείλει τον Νοέμβρη και τις πήραμε στις αυξήσεις. Να σας πω λοιπόν τι χρήματα είναι ακριβώς, αν θέλετε να σας πω τα δικά μου. Είμαι 18 χρόνια εκπαιδευτικός. Μας αρέσουν και οι αριθμοί και τα νούμερα. Να σας πω, κοιτάξτε, εγώ πήρα 44 ευρώ αύξηση. Και δεν μιλάμε για τα επιδόματα των παιδιών, που εγώ που έχω 3 παιδιά, παίρνουμε 18 ευρώ αύξηση στο κάθε παιδί. Θέλω λοιπόν να συγκρίνουμε κάτι σε σχέση με το 2010. Το 2010 παίρναμε περίπου 1.000 με 1.100, 1.300 ευρώ ένας δημόσιος υπάλληλος στα 20 χρόνια περιπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή περνάει με το ζόρι τα 1.100. Μετά από, μιλάμε από 13-14 χρόνια, με διπλάσιες βενζίνες. Ξέρετε, όλοι το βιώνουμε, όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι πάντες επαγγελματίες, την ακρίβεια που υπάρχει. Με λιγότερους μισθούς πήραμε 40 ευρώ αύξηση. Και το βασικότερο που δεν γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται, αυτό το κοινωνικός αυτοματισμός, άσες οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι μόνοι πια υπάλληλοι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που δεν παίρνουν δώρο Χριστουγέννου και Πάσχα. Μηδέν. Αυτό καταργήθηκε το 2011 και το 12-13 με τις συμπολίτες τότε της Νέας Δημοκρατίας, με το Πασόκ, που είχαμε 2-3 μνημόνια. Ξέρετε, και εδώ υπάρχει το παράλογο από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος που καλώς, πολύ καλώς επιβάλλει στον ελεύθερο επαγγελματία να καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και πολύ καλά κάνει και το επιβάλλει, το ίδιο το κράτος αθετεί το δικό του νόμο. Και δεν δίνει ποτέ δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα στον δημόσιο υπάλληλο. Εμείς λοιπόν κατεβαίνουμε μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στους δρόμους 28 Φεβρουαρίου. Την Παρασκευή λοιπόν τι γίνεται? Είναι στην ουσία μια, κάνουμε μια προετοιμασία, μια οργάνωση. Οι περιφερειακές σκέψεις, να σας πω ότι γίνονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει σε διάφορες περιφέρειες. Οπότε γίνεται και την Παρασκευή σε εμάς στο Ηράκλειο, Παγκρίτια, για να οργανώσουμε την απεργία που επίκειται στις 28 Φεβρουαρίου. Όμως, πέρα από αυτό, δεν σας κρύβω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στις επάλξεις και να μιλάμε για τα προβλήματα του κλάδου. Και επειδή εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του νομού Ηρακλείου, να σας πω ότι όλοι γνωρίζουμε και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά τα πολύπαθα νοσοκομεία της Κρήτης. Βέβαια. Εντάξει, γιατί μέσα σε αυτά θα τα βάλουμε το πιο σημαντικό και το βάζουμε και πάνω από το μισθό μας, φυσικά, που λέμε ότι τα αιτήματά μας είναι η μισθή μας, τα δώρα, είναι φυσικά η υγεία. Έτσι. Εμείς διεκδικούμε αυτή τη στιγμή θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στα νοσοκομεία και όλοι γνωρίζουμε για ποιο λόγο γίνεται. Γνωρίζουμε ότι ένας νοσηλευτής, όταν μπει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο να δουλέψει, ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει με όρεξη, που έχει σπουδάσει για να μπει, μπαίνει μετά από μια προκήρυξη ΑΣΕΠ, παλεύει για να μπει, ξεκινά με 700 ευρώ. Και γνωρίζετε ότι πολύ καλά ότι κάνει βάρδιες και ξέρετε ότι παλεύει μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο ξέρετε πόσο πολύπαθο είναι. Βέβαια. Κύριε Δερμιτζάκη, βεβαίως, η χαμηλή μισθή είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχετε αντιμετωπίσει και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο εσείς, με τους χαμηλούς μισθούς, είναι η ακρίβεια, τα πολύ ψηλά ενοίκια, που είναι μεγάλος βραχνάς, έτσι, το κόστος στέγασης. Σωστά. Να σας πω κάτι. Αν κάνει κάποιος μια βόλτα προς το Γιόφυρο, επειδή το γνωρίζω, επειδή είμαι εκπαιδευτικός και επειδή τα έχουμε περάσει όλοι, θα δείτε κάθε πρωί ένα κομβόι εκπαιδευτικών που πάνε σε όλη τον νομό Ηρακλείου. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα τους γνωρίζετε και τα αυτοκίνητά τους από τις πινακίδες. Έτσι, εμπειρικά σας το λέω. Αυτοί τα καημένα τα παιδιά, τα οποία είναι 25, 28, 30 χρονών, έχουν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα, Αθήνα, Βόρεια Ελλάδα, και παίρνουν 850 ευρώ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι καλούνται να πληρώνουν 400 ευρώ ενίκιο, συν τη ΔΕΗ, συν τη βενζίνα που πάνε στη ΜΕΣΑΡΑ, π.χ. ή σε οποιοδήποτε σχολείο, γιατί είναι και νέοι και πάνε στα μακρινά. Έτσι. Είναι τα γνωστά γκρουπάκια. Τα γνωστά γκρουπάκια, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονται ακόμα, 30 χρονών άνθρωποι, 35, συνάδελφοι, από τους γονείς τους. Βέβαια. Είναι τραγικό. Για αυτούς λοιπόν και όλοι αυτοί εμείς κατεβαίνουμε στους δρόμους για αυτό το λόγο. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να μας λέει η κυβέρνηση για 40 ευρώ αυξήσεις και πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Μετά από 13 χρόνια εμείς διεκδικούμε το 10%. Το 10% είναι 100 ευρώ και. Που κι αυτά δεν είναι, αλλά τουλάχιστον να καλύψουμε κάποιες τρύπες. Αυτό ξεκάθαρα. Τι ηλικία είναι τα παιδιά, αν μου επιτρέπετε, τα φυσικά, παιδιά σας? Τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι 12, 10 και 2,5. Πού να τον πρωτοβάλεις τα 18 ευρώ? Άντε να πω, πού να πιάσεις τώρα. Κάτι καλύπτουμε, εντάξει. Ένα καφέ για τα παιδιά, ένα παιδότοπο, κάτι καλύπτουμε. Ένα παιδότοπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πολλές φορές να είμαστε ρεαλιστές. Δεν θέλω συνέχεια να βάλουμε κατά της μιας κυβέρνησης της άλλης. Είναι ξεκάθαρο ότι ναι, είναι μια πρώτη αύξηση μετά από 13 χρόνια. Αλλά είναι τόσο μηδαμινή που δεν μπορούμε να παραμείνουμε και στις δηλώσεις και στις αυτά που βγαίνουν πολλές φορές και στη Βουλή και σε διάφορα κανάλια, ότι πήραν δημόσιοι υπάλληλοι αυξήσεις. 180 ευρώ μιλούσαν. Είχα δει κεντρικό κανάλι. 180 ευρώ βάζανε σύνολο όλα τα πάντα σε ένα δημόσιο υπάλληλο που είναι 35 χρόνια. Η ουσία είναι αυτή που σας είπα. Και είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, και εμείς διεκδικούμε 5 πράγματα τα οποία πραγματικά χάσαμε πριν 13-15 χρόνια. Άρα η διεκδίκηση είναι οι μισθοί να γίνουν μισθοί της προκοπής, αφενός, αφετέρου να επιστρέψουν πίσω τα δώρα που έχουν κοπεί, σωστά, ακριβώς, και να απαρθούν ουσιαστικά μέτρα για όλο το δημόσιο τομέα. Φυσικά. Ξέρετε, πληρώνουμε ένα ποσοστό 2% ακόμα αλληλεγγύησης. Πληρώνει μόνο ο δημόσιος υπαλλήλος ακόμα. Αυτό δεν έχει καταργηθεί? Όχι, το πληρώνει ακόμα ο δημόσιος υπαλλήλος. Καταργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Να γνωρίζετε. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα πολλές φορές που μου λένε: μα εσείς δημόσιοι πάλι είστε μόνιμοι. Εντάξει, δεκτό, αλλά ξέρετε κάτι. Αρχίζουμε να γινόμαστε όπως κάποια κράτη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, που ο δημόσιος υπαλληλός στο τέλος θα είναι ο παρακατιανός. Και είναι σιγά σιγά. Γιατί γνωρίζουμε πια ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν ότι δεν θέλουν να μπουν πια στο δημόσιο. Λογικό, γιατί απλά δεν αξίζει. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε, τουλάχιστον στον κόσμο ότι όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος είσαι και εσύ ένας βιοπαλαιστής, όπως στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δεν είσαι αυτός ο οποίος πριν από 20-30 χρόνια δεν ξέρω, μπορεί να πλούτιζε. Που και αυτό δεν το θεωρώ σοβαρό, αλλά τέλος πάντων όπως κοινάς ήταν σε καλύτερη μοίρα. Αυτό διεκδικούμε. Οπότε, την Παρασκευή θα έχουμε συνδιάσκεψη 6 ώρα στο εργατικό κέντρο. Καλούμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν θα είναι μόνο τα στελέχη, τα συνδικαλιστικά των σωματείων. Φυσικά θα είναι από τα σωματεία της υγείας, θα είναι από τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, να γνωρίζετε, έχει αυτή τη στιγμή μόνο 2 ανθρώπους που ελέγχουν την ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις όλης της Κρήτης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Θέλουμε λοιπόν στελέχωση παντού στο δημόσιο τομέα. Κάποτε μας είπαν ότι είμαστε 1.200.000. Δεν είμαστε ούτε 600 πια. Αυτό το νούμερο, αφού μου είπατε να σας πω νούμερα. Γιατί μας αρέσουν. Σας το λέω. Το 2010, θυμάμαι και ποιος το λέγει, ποιος πρωθυπουργός το λέγε, είμαστε 1.200.000 και εμείς ζημιώσαμε το κράτος. Τελικά το κράτος οδεύει ισχυρότερα και τελικά δεν φταίγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό θέλω να πω. Ισχυρότερα είπατε ή ισχυρότερα? Ισχυρότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δερμιτζάκη. Καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας.